σας παρακαλώ φέτος, αυτή την εβδομάδα, προσπαθήστε να βρείτε τον πνευματικό πατέρα, να πείτε τα αμαρτήματά σας και θα αισθανθείτε μέσα σας μια χαρά πνευματική, ανίποτη και ανέκφραστη. Δεύτερος τρόπος να αισθανθεί το Πνεύμα του Άγιον, ποιος είναι? Αν θέλεις να αισθάνεσαι πάντα τη χαρά του Αγίου Πνεύματος, αν θέλεις, άκουσε με αδερφέ, την Κυριακή όταν χτυπάει η καμπάνα, μην περιμένεις να χτυπήσει η τελευταία καμπάνα, όχι, προτού ακόμα αρχίσει η Θεία Λειτουργία, προτού ο Παπάς πάρει το Ευαγγέλιο και πει ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός, για την αμαρτία να έρχεσαι μετά το ευλογημένη, είναι αμαρτία μεγάλη να έρχεσαι μετά το ευλογημένη. Όταν λοιπόν κάθε Κυριακή, προτού ακόμα να αρχίσει το ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός, έρχεσαι εδώ στην Εκκλησία και να πεις εγώ Κύριε δεν είμαι άξιος να μπω στο παλάτι σου, γιατί εδώ είναι το παλάτι του Βασιλιά του κόσμου, ότι εγώ τα πόδια μου δεν είναι άξια να μπουν μέσα στην Εκκλησία, τα μάτια μου δεν αξίζουν να βλέπουν τις εικόνες της Παναγιάς, τα αυτιά μου δεν είναι άξια να ακούνε τα Θεία σου λόγια. Θεέ μου ελέησε με, αν μπεις μέσα σαν το ληστή, αν μπεις μέσα σαν τη Μαρία την Οσία, αν μπεις μέσα με ταπείνωση και με δάκρυα, και αν έχεις το αυτί σου, όχι το κορμί σου εδώ, δεν θέλει το κορμί μας. Εδώ από τους 100 χριστιανούς, μόνο το κορμί τους είναι εδώ πέρα. Το μυαλό τους είναι έξω. Το μυαλό τους είναι έξω. Αν μπεις εδώ μέσα στην Εκκλησία και έχεις το αυτί σου κοντά στο Ευαγγέλιο, κοντά στον Παπά, κοντά στα Άγια Λόγια, όπως έχεις το αυτί σου κολλημένο στο ραδιόφωνο και ακούς εκείνα τα αισχρά και καταλόμαστε, εάν τεντώσεις το αυτί σου εδώ κοντά και ακούσεις το ψάρτη και ακούσεις τον Παπά και ακούς το Ευαγγέλιο και ακούς τα τροπάρια, ο χαρά, ο χαρά, ο χαρά, αν ακούς τη Θεία Λειτουργία όπως την άκουαν οι πατέρες μας που περνούσαν τα Άγια των Αγίων και κλαίγανε και τα πλακάκια ήταν κάτω μου σκεμμένα με δάκρυα. Εάν με τέτοια πίστη και με τέτοια ευλάβεια μπούμε στην Εκκλησία και χτυπήσουμε τα αμαρτωλά μας στήθη και πούμε Θεέ λάστιβη τον αμαρτωλό, τότε όταν φτάσουμε στο τέλος της λειτουργίας, όταν φτάσουμε στο τέλος της λειτουργίας θα δούμε το θαύμα. Τότε κι εμείς θα γονατίσουμε και θα πούμε ελάβουμε πνεύμα υπουράνιον, έβρωμε πίστην αληθή αδιέρετον τριάδα προσκυνούντες, αυτή γαρημαθέστε. Ότι είδαμε το φως λέει το αληθινόν, ελάβουμε πνεύμα επουράνιον, έβρωμε πίστη αληθή αδιέρετον τριάδα προσκυνούντες. Ώστε εδώ μέσα αδελφοί μου, εδώ μέσα υπάρχει πνεύμα Άγιον, εδώ μέσα κάθε φορά που εκκλησιάζεσαι μαύρος θα μπαίνεις, μαύρος θα μπαίνεις στην εκκλησιά μέσα. Δεν είναι παραμύθι, δεν είναι παραμύθι η εκκλησία μας. Θα μπαίνεις κοράκι στην εκκλησιά, λυπημένος, στενοχωρημένος, αμαρτωλός, κοράκι θα μπαίνεις στην εκκλησία, περιστέρι θα βγαίνεις. Ο εκκλησία, ο μάνα μας, ο πνεύμα Άγιον, πιστέψετε αδελφοί, κλείστε τα μάτια σας και τα αυτιά σας στον κόσμο αυτών της διαφοράς και της απάθης. Αδελφοί μου, αυτό είναι το Πνεύμα του Άγιον. Αλλά αδελφοί μου, τι να πω, να πω κάποια πικρά αλήθεια. Εάν όμως κλείσουμε τα αυτιά μας, εάν ο διάολος βουλώσει τα αυτιά του κόσμου και τα αυτιά του κόσμου είναι ανοιχτά στο διάβολο, τότε αδελφοί μου, διαβάστε το Ευαγγέλιο. Τι λέει το Ευαγγέλιο, το προσέξατε? Είναι τίτλο το Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης, της Μεγάλης Παρασκευής, τι λέει? Ότι το τέλος του κόσμου, πώς θα είναι το τέλος του κόσμου? Για διαβάσατε. Ό,τι είπε ο Χριστός βγήκε. Ό,τι είπε ο Χριστός βγήκε. Ουρανός και γη παραλέψονται. Οι διαλόγοι του Ναζωραίου θα εκπληρωθούν μέχρι κεραίας. Τι είπε ο Χριστός? Το τέλος του κόσμου πώς θα είναι? Ως περιμέρε Νόε. Ως περιμέρε Νόε. Ως περιμέρε Νόε. Όπως ήταν στην εποχή του Νόε. Γλέντια, διασκεδάσεις, παντριές, ξεπαντριάματα, διαζύγια, όργια, σοδομίτες, αμαρτωλοί πάντες. Και τότε είπε ο Θεός, τι είπε ο Θεός? Ξέρεις τι είπε ο Θεός? Έριψε μια ματιά στον κόσμο και είπε ο Θεός, δεν θα μείνει το πνεύμα μου, λέει. Το πνεύμα μου δεν θα μείνει, λέει. Διότι λέει είναι σάρκες, δια το είναι αυτού σάρκες. Ου μείνει το πνεύμα μου, λέει, μεταξύ των ιών των ανθρώπων, δια του είναι αυτού σάρκες. Όπως το περιστέρι, όπως το περιστέρι δεν μένει σε ακάθαρτο φωλιά, το περιστέρι θέλει καθαρά φωλιά. Λέρωσε η φωλιά στο περιστέρι, έφυγε το περιστέρι. Όπως το περιστέρι θέλει καθαρά φωλιά, έτσι και το Πνεύμα του Άγιον θέλει καθαρά φωλιά, θέλει καρδιά. Δώστε μου μια καρδιά, δώστε μου μια καρδιά που να αγαπάει το Θεό, δώστε μου μια καρδιά που να αγαπάει τον πλησίον, δώστε μου μια καρδιά που να παίρνουν τα Άγια και να κλαίνει, δώστε μου μια καρδιά Αγίου, και μέσα η καρδιά αυτή θα αισθάνεται το Πνεύμα του Άγιον. Αν δεν το έχουμε το Πνεύμα του Άγιον,
τότε αδέρφια μου, θα ανοίξουν τα ουράνια. Θα ανοίξουν τα ουράνια, όχι πια για να έρθει Πνεύμα Άγιον. Θα ανοίξουν τα ουράνια για τελευταία φορά και θα ανοίξουν τα ουράνια και θα πέσει πλέον νεράκι, και θα πλέσει νερό όπως το λέει, θα πέσει φωτιά της Αποκαλύψεως. Και τότε, γκίσμα διά, αρμαγεδόν καταστροφή. Ω αδέρφια μου, πού ζούμε, πού κατοικούμε, τι αισθανόμαθα, ποιες είναι οι καρδιές μας, ποια είναι τα ενδιαφέροντά μας. Σήμερα τέτοια Άγια ημέρα σας προσκαλώ όλους, όταν στο τέλος ο ιερεύς γονατίσει, να γονατίσουμε όλοι, άντρες, γυναίκες, μικρά παιδιά, να παρακαλέσουμε τον Θεό να έρθει Πνεύμα Άγιον. Πνεύμα Άγιον στους βασιλιάδες μας, Πνεύμα Άγιον στους αρχοντάς μας, Πνεύμα Άγιον στους δεσποτάδες μας, Πνεύμα Άγιον στις γυναίκες, Πνεύμα Άγιον στους άντρες, Πνεύμα Άγιον στα παιδιά μας, Πνεύμα Άγιον στον κόσμο όλο, για να γίνουμε μια οικογένεια, να υμνούμε Πατέρα Άγιον και Άγιον Πνεύμα εις αιώνων αιώνων. Αμήν.